Το ψηφοδέλτιο, το οποίο περιλάμβανε την πρόταση περί εκλογής Προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής από όλα τα μέλη, έλαβε ψήφους 3.438. Ολοταχώς σε κάλπες για εκλογή Προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής από τη βάση οδεύει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την έγκριση με υψηλό ποσοστό από το συνέδριο της πρότασης Τσίπρα. Το 73,52% των συνέδρων υπερψήφισε την πρόταση της ηγεσίας, σε αντίθεση με το 25,83% που τάχθηκε με τη θέση που διατύπωσε η Ομπρέλα, η ομάδα στελεχών που αποτελεί την εσωκομματική αντιπολίτευση. Κατά τη διάρκεια της τριήμερης συζήτησης, στελέχη της πλειοψηφίας και της εσωκομματικής αντιπολίτευσης αντάλλαξαν αιχμές για το ζήτημα των αλλαγών στο κόμμα, της πολιτικής ταυτότητας, τον τρόπο που ανοίγει σε νέα μέλη, αλλά και για τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Οφείλουμε να διεξάγουμε ένα συνέδριο αξιών και όχι αξιωμάτων. Οφείλουμε να έχουμε ένα κόμμα εμπέδωσης αξιών και όχι ανάθεσης αξιωμάτων. Η πρόταση του Προέδρου είναι λάθος. Είναι λάθος σε σύλληψη με καλές προθέσεις. Δεν τις αμφισβητώ, αλλά είναι λάθος. Είναι λάθος σε σύλληψη, είναι λάθος στη συγκυρία, είναι λάθος στον τρόπο, είναι λάθος στον χρόνο. Χρειαζόμαστε ένα κόμμα που τα μέλη του δεν θα είναι λεγεωνάρι ούτε του εκλογικού μηχανισμού του κόμματος, ούτε των βουλευτών. Πρόσωπο που άσκησε κριτική, αλλά και δέχτηκε πειρά, ήταν ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Επέμεινε την Παρασκευή να πάρει το λόγο για να ζητήσει δύο κάλπες στην ψηφοφορία. Ωστόσο, η πρόταση απορρίφθηκε με επίσης υψηλό ποσοστό, αλλά και προκάλεσε αντιδράσεις. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να είσαι πακέτο. Εγώ και η Όλγα, και με αυτό τελειώνω, έχουμε δώσει μάχη μέσα στη Βουλή με τη Νέα Δημοκρατία που μας φέρνει σε ένα άρθρο και ένα κάτι καλό και κάτι κακό. Αυτή η διάσπαση θα ισοδυναμούσε με διάσπαση του σκεπτικού και μετατροπή αυτής της πρότασης σε ένα είδος εκλογικού κόλπου. Δεν πρόκειται όμως περί αυτού, πρόκειται για ενιαία πρόταση με αρχή, μέση και τέλος. Οι κάλπες θα στηθούν στις 15 Μαΐου και για πρόεδρο θα μπορούν να ψηφίζουν όσοι είναι ήδη μέλη ή εγγραφούν ως εκείνη τη μέρα. Για την Κεντρική Επιτροπή θα ψηφίσουν όσοι είχαν εγγραφεί έως τις 21 Μαρτίου και όχι μεταγενέστερα.